είμαστε συνηγμένοι εδώ στον πάσευτο αυτών ναών του Αγίου Ιεράρχου Νικολάου, συνηγμένοι στη μνήμη του Αγίου, του μεγάλου αυτού Πατέρα της Εκκλησίας μας, γιατί όλοι έχουμε εμπειρία της χάριτος και της ευλογίας και των ευχών του Αγίου. Και η Εκκλησία μας συνάγεται στις μνήμες των Αγίων και στις μεγάλες δεσποντικές και θεομητορικές εορτές, διότι βιώνει σε αυτές μεγίστην χάρη. Όπως μας είπε ο Κύριος, όπου εισι δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το εμόν όνομα, εκεί ημί εν μέσω αυτών. Όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο δικό μου όνομα και επιτελούν την Εκκλησία, αποτελούν την Εκκλησία, εκεί είμαι και εγώ εν μέσα σε αυτούς, είπε ο Χριστός. Πολύ περισσότερο όταν τόσοι πολλοί άνθρωποι μαζευόμαστε στο όνομα του Χριστού, στην Αγία μας Εκκλησία, και όταν όλη η Εκκλησία η Ορθόδοξος συνάγεται σήμερα για να τιμήσει τη μνήμη του Αγίου Ιεράρχου Νικολάου, το κάνει αυτό γιατί αισθάνεται μεγάλη χάρη. Είναι αποδεδειγμένο από την εμπειρία της Εκκλησίας ότι οι Άγιοι δίδουν τη χάρη τους και τις ευχές τους και την ευλογία τους, ιδιαίτερα στις μνήμες τους, την ημέρα που εορτάζουν, που η Εκκλησία μας συνάγεται στο όνομα του Χριστού και ζητεί την χάρη και το έλεος του Θεού δια πρεσβειών των Αγίων. Έτσι συναχθήκαμε και εμείς σήμερα στη μνήμη του Αγίου Ιεράρχου Νικολάου, τον οποίον η Εκκλησία μας τιμά υπερβαλλόντος και όχι άδικα, διότι δικαίως ο Άγιος Νικόλαος αγαπάται από τον λαό της Εκκλησίας, διότι έχει εμπειρία των πολλών και μεγάλων θαυμάτων του, της μεγάλης βοήθειας και πανταχού αντιλήψεώς του, που πάντοτε προφθάνει και θεραπεύει τις ανάγκες μας, τις δυσκολίες μας και τις ασθένειές μας. Έτσι λοιπόν ο πάντοτε γοργός προφθάνων, όπως λέει η υμνολογία, Άγιος και Πανάγιος Νικόλαος, γιορτάζει σήμερα και είναι μπροστά μας. Και γιορτάζει για να πάρουμε την ευχή Του και να έχουμε τις πρεσβείες Του και τις ευλογίες Του σε εμάς και στη ζωή μας ολόκληρη. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, διότι μνήμη μάρτυρος, μίμησης μάρτυρος, μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου. Όταν τιμούμε τους Αγίους, οι Άγιοι θέλουν από μας να μιμηθούμε την Αγία ζωή τους. Οι Άγιοι στέκουν μπροστά μας σαν υποδείγματα ζωής για να μιμούμαστε την Αγία ζωή τους, όπως εκείνοι μιμήθηκαν τη ζωή του Χριστού. Και ο Άγιος Νικόλαος δεν ήταν μάρτυρας όπως ο Άγιος Γεώργιος, ο Άγιος Δημήτριος και τόσοι μεγάλοι Άγιοι. Δεν ήταν μάρτυρας ο Άγιος Γεώργιος, ο Άγιος Νικόλαος. Ούτε έγραψε βιβλία και λόγους όπως ο Μέγας Βασίλειος και ο Άγιος Χρυσόστομος και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Ούτε διηγείται η Εκκλησία κάτι το ξεχωριστά κοινωνικών έργων το οποίο έκαμε, αλλά είναι Άγιος και Πανάγιος και στέκει μπροστά από όλους τους Αγίους, διότι ανεκάλυψε το μυστικό της αιώνιας ζωής. Και αυτό ήταν και είναι η μίμηση του Χριστού. Έγινε η μιμητής του Χριστού. Έμοιασε με τον Χριστό. Όπως ο Χριστός είναι εις την ύπαρξή Του, έτσι και ο Άγιος Νικόλαος έγινε μιμητής του Χριστού. Εξάλλου το λέει αυτό και η ίδια η κατασκευή μας. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα δική Του και καθομοίωση. Να γίνει ο άνθρωπος όμοιος με Αυτόν, να μοιάσει στον ουράνιο Πατέρα Του. Και έγινε όμοιος με τον ουράνιο Πατέρα κατά πάντα ο Άγιος Νικόλαος με τη χάρη του Θεού βέβαια, και όπως ο Χριστός αγάπησε τον κόσμο εις τέλος,
έτσι και αυτός αγάπησε τους αδελφούς του, τους ανθρώπους, όσο ήταν η δύναμή του η ανθρώπινη δυνατή να φτάσει. Έτσι μαρτυρίζει η Αγία Ζωή του ότι ήταν πραγματικά ελεήμων και φιλάνθρωπος και φιλόστοργος και δίκαιος και ακριβής και ήταν γεμάτος από όλη αυτήν την παρουσία του Χριστού μέσα του. Αυτός ήταν ο Άγιος Νικόλαος και η αγάπη του Χριστού τον παρακινούσε να συμπαρίσταται σε κάθε άνθρωπο που είχε ανάγκη, αλλά να είναι και κανόνας πίστεως, να ορθοτομεί το λόγο της αληθείας. Ως επίσκοπος όπου ήταν, ήταν υποχρεωμένος να παραμένει σταθερός στις αρχές της πίστεως, να είναι κανόν ακριβέστατος της αληθινής πίστεως και αυτό από αγάπη προς τον άνθρωπο. Γιατί εσφαλμένη πίστη σημαίνει και εσφαλμένη ζωή. Και όταν ο άνθρωπος ζει εσφαλμένα, τότε δεν έχει αποτελέσματα πνευματικά. Και έτσι από αγάπη είναι η Εκκλησία ορθοτομεί το λόγο της αληθείας. Μας λέει πάντα την αλήθεια, γιατί μας αγαπά και θέλει το καλό μας και θέλει την σωτηρία μας. Όπως ένας γιατρός λέει την αλήθεια στον ασθενή και του υποδεικνύει τι πρέπει να κάνει για να γίνει καλά. Δεν το λέει για να του στερήσει την ελευθερία του, ούτε για να υποτάξει τον άνθρωπο κοντά του, αλλά γιατί τον αγαπά και θέλει την υγεία του και την ευτυχία του, έτσι και η Εκκλησία λέει πάντα την αλήθεια. Έστω και αν εμείς λόγω των παθών μας δυσκολευόμαστε, μας υποδεικνύει τον δρόμο της αληθείας, γιατί έτσι μας αγαπά πραγματικά και μας βοηθά αιώνια και την αιώνια σωτηρία μας. Και μας υπέδειξε εν οδόν σωτηρίας, μέσα από την πραότητα, μέσα από την εγκράτεια, μέσα από την ταπείνωση, την ταπεινώση τα υψηλά, την πτωχία τα πλούσια. Έγινε ένα άνθρωπος ο οποίος ευρήκε τον Χριστό στη ζωή του και αυτός ο Χριστός κατοίκησε μέσα του, γιατί ήταν καθαρός στην καρδία, γιατί ήταν ταπεινός, γιατί ζητούσε μόνο τον Χριστό και τίποτε άλλο στη ζωή δεν τον ενδιέφερε. Έτσι λοιπόν έχοντας μπροστά μας τον Άγιον και Πανάγιον Νικόλαο, ας τον παρακαλέσουμε να μας φωτίσει και να μας ενδυναμώσει και εμάς, να αγαπήσουμε τον Χριστό εις τέλος, να γίνουμε όμοιοι με Αυτόν και να γίνουμε πραγματικά παιδιά Του, για να ζούμε αιώνια μαζί Του, στην αιώνια Βασιλεία Του. Αμήν.